Θα είσαι εντάξει. Μισό. Να ανεβάσω κάτι στα social. Social media fever. Ναι. Είμαστε εδώ για ένα σκοπό. Καταρχάς, θέλω να σου πω ότι έχεις πολύ ωραία μαλλιά και το ξέρεις και μ' αρέσει που τα βλέπω περιποιημένα και θέλω να πιστεύω ότι χρησιμοποιείς σωστά το σαμπουάν και το conditioner χωρίς το φόβο ότι θα σου βαρύνει τα μαλλιά. Όχι, γιατί με έχεις μάθει εσύ να το κάνω αυτό. Θα σου προτείνω κάτι το οποίο είσαι μόνη σου στο σπίτι, δεν έχεις το κομμωτήρι δίπλα, δεν έχεις το χρόνο να πας να φτιάξεις τα μαλλιά στο κομμωτήριο, θες να κάνεις κάτι για να βγεις έξω να είναι εντυπωσιακό. Ναι. Εντάξει. Αυτό θέλω. Λοιπόν, και έχεις μία βούρτσα, ένα λαστιχάκι, ελαστικό, elastic band και τσιμπιδάκια που νομίζω είναι πάρα πολύ εύκολο να έχεις. Λοιπόν, θα κάνεις κάτι εντυπωσιακό γιατί θες να είσαι λαμπερή. Εντάξει. Λοιπόν, έχεις τα μαλλιά σου φτιαγμένα όπως είπαμε, είναι λιτά κάτω, κάνεις χωρίστρες, έχοντας στο μυαλό σου ότι την περιοχή μπροστά, ακριβώς πίσω από το αυτί, χωρίζεις και τα πας πίσω. Οπότε έχεις ένα κομμάτι εδώ μπροστά, το οποίο το φέρνεις και το γυρίζεις χαλαρά. Λοιπόν, αντίστοιχα πας και από την άλλη πλευρά και έχεις το ίδιο χώρισμα ακριβώς μπροστά από το αυτί και φέρνεις και αυτά εδώ πίσω. Τα υπόλοιπα τα χτενίζεις προς τα πίσω. Και τώρα έρχεται να τάσω το κομμάτι που είναι το δυνατό. Λοιπόν, με μία τέτοια βούρτσα παίρνεις και τα χτενίζεις προς τα πάνω δίνοντας μία έντονη τάση να είναι τραβηγμένα έτσι ώστε να είναι σφιχτά στο απάνω μέρος του κεφαλιού ένα ponytail, να δημιουργηθεί σφιχτά ένα ponytail. Είναι πραγματικά σημαντικό να μπορέσεις να τους δώσεις όσο γίνεται πιο πολύ την αίσθηση σαν να κάνεις ένα μικρό lifting. Χρησιμοποιώντας ένα προϊόν σαν το ξηρό λάδι του Pantene, το οποίο θα διώξει οποιοδήποτε φρεζάρισμα μπορεί να υπάρχει, οποιοδήποτε κάτι που δεν στρώνει καλά. Παίρνουμε το λαστιχάκι, το ελαστικό και κάνουμε το ponytail στην κορυφή των μαλλιών. Το λαστιχάκι μπορούμε να το καλύψουμε ξεχωρίζοντας ένα κομμάτι, ένα τμήμα των μαλλιών και κάνοντας γύρω-γύρω από αυτό, απλά, χωρίς να είναι τίποτα το ιδιαίτερο, όσο και πιο χύμα μερικές φορές γίνεται, τόσο πιο ωραίο βγαίνει σαν αποτέλεσμα. Το καλύπτουμε και με τσιμπιδάκι απλά το στερεώνεις. Και τελειώνοντας, το ανοίγουμε και έχεις να τάσεις ένα look έτοιμο να βγεις και να εντυπωσιάσεις.